μέρες της Βουλής έγινε πρόταση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας σας. Όχι, δεν ξέρω, δεν είναι έτσι. Όχι, βεβαίως, βεβαίως. Είπατε ότι συμφωνείτε. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό, να μας πείτε τι έχει συμβεί για να ξέρω τι έγινε, κύριε Σπύρο. Δεν έχει ακουστεί για αυτό το ρόλο. Δύο τύποι που κάναν ακόμα και εκπροσωπούν δίθεν του Ρωμά έκαναν μέρη σε μένα για τις τοποθετήσεις και απόψεις του κόμματός μου για την οπλοκατοχή, αλλά και τους Αλβανορωμά, Ρουμανορωμά και Βουλγαρορωμά που ήρθαν στην Ελλάδα και κάνουν τα χίλια μύρια και την πυρώνουν οι Έλληνες Ρωμά. Αυτοί οι τύποι λοιπόν που θέλουν να κάνουν κόμμα ήθελαν να βρουν έναν τρόπο να γίνουν διάσημοι. Το μαθαίνω. Το πρώτο που έκανα στην εγώ επιστολή στην αρμόδια επιτροπή και σου λέω θέλω άρση ασυλίας. Και μετά η επιτροπή, όπως λέτε εσείς, είπε οκ okay, στην άρση ασυλίας. Εγώ το ζήτησα. Για αυτό το ρωτάω για να και έχω πει χίλιες φορές ότι πρέπει ο βουλευτής να μην έχει ασυλία. Όμως, αστερίσκος, στην πολιτική μου άποψη θα μου κάνει μήνυση ο ΧΥΠΣΥ ή αυτό που είπα στη Βουλή. Εδώ μιλάμε πλέον για ένα άλλο καθεστώς. Να φοβάται να μιλήσει ο βουλευτής από κλίματος βουλής ή να εκφράσει την άποψή του. Είναι θέση του πολιτικού κόμματος ή ο προκατοχή στο σπίτι. Δεν θα την αλλάξω επειδή κάποιος ξύπνησε στραβά και θέλει να κάνει κόμμα και κάνει μήνυση σε μένα. Χαμογελάω, βλέπετε. Γιατί εντάξει, είναι μερικά πράγματα γελία. Ο ίδιος ο εισαγγελέας έπρεπε να την πάει στο αρχαίο από μόνη στην ιστορία αυτή. Αλλά κι άλλα εισαγγελείς πάνε στο αρχείο και ας αφορούν κομπίνες και εκατομμύρια ευρώ. Εδώ ένα θέμα που είναι για γέλια, γιατί τοποθετήθηκα από το βήμα της Βουλής. Και αναπαρήγαγα σε μια εκπομπή που ήμουν καλεσμένο στα όσα είπα στη Βουλή για την οπλοκατοχή. Μου κάναν μήνυση σχεδόν να απολογηθώ εγώ στο χ, τι, ψι, δεν ξέρω ποιον. Σε τι θύχτηκαν αυτό να μπορούσα να καταμέσω εγώ. Δηλαδή αυτοί οι δύο Ρωμά, τη Φιλή Ρωμά, σε τι θύχτηκαν. Δεν ξέρω και δεν με αφορά κιόλα, δεν με αφορά κιόλα. Θα δούμε στην ιστορία την πορεία. Λοιπόν, ακούστε. Είναι προ τιμή σα που ζητήσατε την άρση γιατί πρεσβεύετε και εφαρμόζετε αυτά που πρεσβεύετε. Από την άλλη όμω υπάρχει, βλέπετε εδώ πέρα ποιο πρόβλημα υπάρχει. Εσεί εκφράζετε πολιτική άποψη. Όχι, η πολιτική θέση του κόμματο καλύπτεται. Είναι η πολιτική άποψη του κόμματο μου, δεν είναι η θέση μου απλά. Άποψη είναι και θέση του κόμματο μου. Και δεν την αλλάζω. Δεν θα αλλάξω. Και βέβαια διαστατικά ερμηνεύοντα, μιλούν για ρατσισμό, ακούστε λίγο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ ήμουν 6 χρόνια στο Δροπόταμο στο Λίγιο και στο Γυμνάσιο. Είχα 6 ολόκληρα χρόνια συγχρονιζόμουν με ανθρώπου που ήταν Ρωμά. Αλλά οι οικογενειάρχε φορολογούνταν, δεν έκαναν πιάτσικο, δεν έκλεβαν, δεν ήταν πέτε, δεν ζητιάνευαν, δεν σπάνε αυτοκίνητα, δεν καίγαν αυτοκίνητα. Ήταν Ρωμά πραγματικοί Έλληνε πολίτε. Άλλο αυτοί και άλλο αυτοί που έχουν εισαχθεί τελευταία από άλλε χώρε και κάνουν τα χίλια μιλία και πληρώνουν εδώ οι Έλληνε Ρωμά. Αυτό έλεγα και αυτό επιμένω να λέω. Και δεν με ενδιαφέρει ο κάθε ένα που θέλει να κάνει κόμμα να λέει τι θέλει. Α κάνουμε τι θέλουν. Εγώ ζήτησα άρση ασυλίας. Το επαναλαμβάνω. Ω την Ολομέλεια έστειλε επιστολή πριν συνεδριάσουν. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά ήμουν σίγουρος, περίμενε η Νέα Δημοκρατία στη γωνία εμένα. Σου λέει πρόεδρος κόμματος, αποκλείεται ο ίδιος να ζητήσει άρση ασυλίας. Γιατί κανένας πρόεδρος κόμματος μέχρι σήμερα δεν ζήτησε ο ίδιος άρση ασυλίας. Εγώ ζήτησα μόνος μου. Κανείς. Είμαι 30 χρόνια. Τι έλεγαν οι Νέα Δημοκράτες, σα πω εγώ γιατί μαθαίνω με αυτά. Θα πει επειδή είμαι πρόεδρο, μη μου άρετε την ασυλία. Και εμεί θα την άρετε. Και εδώ μετά είδε, φοβήθηκε και είπε, μη μου άρετε την ασυλία. Αλλά θα σου πω το εξή. Η ελληνική λύση είναι τόσο καθαρή που τέτοιου είδου συναλλαγέ κατά το τραπέζι είτε εξυπηρετήσουν είτε δεσμεύσουν δεν κάνει ποτέ. Τελεία, πάμε και σταματάω. Να πάμε στα εθνικά θέματα, κύριε Πρόεδρε, για να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα. Λοιπόν, τώρα παρακολουθούμε τη συζήτηση, ξέρετε τις εξελίξεις. Στην Κύπρο είπατε κι εσείς στην αρχή ένα σχόλιο. Η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Προσφάτως είχαμε εκλογές στην Κύπρο, έτσι. Ναι. Το επιχείρημα λοιπόν του κ. Αναστασιάδη μπορεί να είναι το εξής. Κάλιστα. Και αυτό de facto είναι ότι ο κυπριακός λαός έγιναν εκλογές, πάλι πρώτο κόμμα με έβγαλε, άρα αυτή η πολιτική την οποία εδώ εφαρμόζω, με όλα τα ζητήματα που έχει, έχει την έγκριση του λαϊκού παράγοντα. Αυτό γιατί είναι κακό, θα πει κάποιος, για τις λύσεις που υποάζονται. Ακούστε κύριε Γκέμου, ευτυχώς και σε ευχαριστώ για το συμπέρασμα, γιατί θέλω να απαντήσω επί της ουσίας. Το ίδιο ποσοστό από αυτές που έχουμε στην Ελλάδα έχουμε περίπου και στην Κύπρο. 50% και πιο. Η ελληνική λύση λοιπόν απευθύνεται σε αυτό το 55% που δεν ψήφισε. Και τους εκλυπαρεί και τους παρακαλεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο πάντα. Να πάνε να ψηφίσουν, να διαβάσουν το πρόγραμμά μας και να καταλάβουν τι εκπροσωπούμε και τι πιστεύουμε. Εμείς θέλουμε μια τετραετία για να λέμε πάντοτε, πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα η Ελλάδα και οι Έλληνες. Το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω και το προσυπογράφω. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο. Το 55% λοιπόν των Ελλήνων που δεν ψηφίζει, και απευθύνομαι εγώ προσωπικά ως μελόπουλος, δεν απευθύνομαι στους βολεμένους των κομμάτων.
Γιατί αν υπολογίσετε πώς έχουν βολευτεί τα κόμματα, οι χιλιάδες έχουν βολευτεί. Χιλιάδες είναι. Ή περιμένουν να ξαναβολευτούν σε διοικήσεις. Θυμάμαι μια κοπέλα είχε βγάλει το λίγο και είχαν βάλει κάπου σε ένα νοσοκομείο διοικήτρια. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματρέλα, ο ασμηγανιζατέρ. Με την Νέα Δημοκρατία τώρα ο 80χρονος άνθρωπος πρέπει να το βάλουν το ίδιο νοσοκομείο. Αυτές είναι εξυπηρετήσεις για ψηφαλάκια, για σταυρουδάκια. Θέλω λοιπόν το 55% να έρθει και να τιμωρήσει με την ελληνική λύση όλους οι υπόλοιπους που βάζουν πρώτα το κόμμα και μετά την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, μην μου λέτε ότι επειδή ψήφισα. Ο πρέπει το επιχείρημα. Θα σας πω και το εξής, ότι εδώ αν γίνουν εκλογές στο προσεχές διάστημα, είναι προφανές, δεν χρειάζεται πολύ σκέψη, ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πει δώστε μου την έγκριση συν τη άλλη για να πάρουμε πολιτική μου στα εθνικά θέματα να βάλουμε μια. Εδώ απευθύνομαι στο 55% και πάλι των Ελλήνων που δεν ψήφισαν να πάρουν τις τύχες της Ελλάδος στα χέρια τους. Γιατί μην αφήσουν τους κομματικά τυφλούς πρετοριανούς και λεγεωνάριους του 22%, γιατί τόσο πήρε η Δημοκρατία επί 100% πραγματικά. Όπως και εμείς δεν πήραμε 3,7, πήραμε το μισό. Έτσι, ξέρουμε τι λέμε. Επενδύω και εκλιπαρώ το 55%. Σας ηγετεύω πάντα να ψηφίσετε. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στον όποιο Μητσοτάκη, στον όποιο Τσίπρα, ότι με 20% δεν έχει μειοψηφία, αλλά είσαι μειοψηφία. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Για να καταλάβετε, κύριε Καψαμπίλη μου, την κυβέρνηση έχετε. Την κυβέρνηση έχουμε γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Εγώ τον είχα πείσει κατ' ιδία κουβέντα, θυμάται ο κ. Μεγιακόπουλος για τα Ραφάλ. Εγώ πήγα και στον πρωθυπουργό και τον τηλεφώνησα ο ίδιος τηλεφωνικά και του λέω: τρέχα να πάρει τα Ραφάλ. Το είπα στον Αντένα, στον Παπαδάκη, του μίλησα, άκουσε, πήγε τα πήρε. Αλλά για να δει τώρα ένα ολόκληρο χρόνο αυτό το ρημαδοκράτο τη Νέο Ελλάδα. Τα Ραφάλ τα παραλαμβάνει και δεν έχει στέγαστα και υπόστεγα να τα φιλοξενήσει. Θα είναι κάτω από τον ήλιο. Αυτοί είναι οι νεοδημοκράτες. Αυτή ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα χρόνο δεν έχουν υπόστεγα για να υποστηρίξουν τα Ραφάλ που έρχονται. Μιλάμε για εγκληματίες. Το καταλαβαίνω αυτό. Εγκληματίες. Μια περιουσία ολόκληρη του ελληνικού λαού να μην έχουν ετοιμάσει την υποδομή. Πότε θα την ετοιμάσουν. Σαν να δούμε δημοκρασία έχουμε. Πότε θα βάλουμε τα Ραφάλ. Κάνα τον ήλιο αλλιάζονται. Τι είναι λαθρομετανάστε που λέει η κυρία Τιατασία. Τα λέω για να καταλάβετε πόσο ανεκδίγητα κυβερνούν. Είναι μικρά πράγματα που όμως είναι πολύ μεγάλα. Όχι, είναι πολύ σοβαρά, γιατί είχατε πει τότε για τα Ραφάλ. Είχατε πει και για τα ντρόνς. Είχατε πει και για ρομποτικά ντρόνς υποβρύχια. Πολλά έχω πει. Έτσι. Σήμερα βγήκε η είδηση ότι η Τουρκία πανήγαγε τα ντρόνς χαμικάζε. Έτσι. Αυτά που έκανε λάει. Εσείς το είχατε πει αυτό, θυμάμαι τον Οκτώβριο. Εδώ έχουμε ένα αντιντρόν, κύριε Παγκυρακόπουλο. Το τηλέφωνο που χρειάζεται πραγματικά πιστοποίηση κλπ. Και δεν ασχολείται κανένα του. Έχουν μια ΕΑΒ, μια ΕΛΒΟ, μια ΕΑΣ που τι έχουν απαξιώσει για να τι ξεπουλήσουν σε κολλητού και φίλου. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν business. Αυτό είναι που με γυρίζει πίσω και λέω ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι το μείζον για τη χώρα είναι να υπάρχει κοινωνική γαλήνη, ηρεμία και ασφάλεια. Και κάνουν τα πάντα για να μην υπάρχουν αυτά. Ασχολούνται πολύ ιδιαίτερα με το εμβόλιο και το υποχρεωτικό του εμβολίου και την πανδημία και το να πεθάνουμε και όλα τα κανάλια μαζί. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα που τα κρύβουν, είναι σημαντικό να υπάρχουν υποδομές για τα ραφαλέ λεφτά του ελληνικού λαού, δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί να είναι εκτεθεί μια, δεν τα αμάξει το κ. Μητσοτάκη αυτό. Και του λέω πολύ λαϊκά για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Και το είπα και στη Βουλή αυτό που σας λέω. Και καταθέτω και ερώτηση. Άρα, δεν ξέρω. Απευθύνω. Εγώ ξέρετε ποιο είναι πολύ έκταση στη Βουλή. Και όντως το έκταση στη Βουλή. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί γιατί δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δεν βλέπουν ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να επιτεθεί. Όχι, υπάρχει μια ιδιότυπη κυβέρνηση κοινάλ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Ότι εγώ το λέω εδώ και ένα χρόνο και γυρίζω πολύ. Το είπε και ο Κουτσούπεστε. Με το οποίο διαφωνώ λογικά σε όλα. Μα πει αλλά ο ίδιο το είπε μετά από ένα χρόνο που το λέω εγώ. Μα είναι δεδομένο ότι θα συγκυβερνήσουν. Το θέλει ο γερμανικό παράγοντα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και κοινάλ θα συγκυβερνήσουν. Και απευθύνομαι στου αρνού πατριώτε ψηφοφόρου όλων των κομμάτων. Δεν βλέπετε το νομοσχέδιο να ψηφίζει κοινάλ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μαζί να ψηφίζουν όλα. Το 60-70%. Το 80% νομοσχεδίου του Νέα Δημοκρατία ψηφίζει το κοινάλ. Το περίπου 55% ΣΥΡΙΖΑ. Και 35% εμεί. Ναι, 35% ψηφίζουν κάτι. Είναι αυτά που πιστεύουν ευρυντικά. Δεν μπορεί όμω να μην τα βλέπουν αυτά οι ψηφοφόροι. Ότι λένε τα ίδια πράγματα ακριβώς. Και για την οικονομία πριν ελαχίσει των εξαιρέσεων και για τα εθνικά θέματα λένε χάγη. Ξέρετε τι σημαίνει χάγη. Για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Η Τουρκία δέχεται πλέον χάγη για πρώτη φορά στα χρονικά σε παράθυρο για να πάει στη χάγη.